Ενταδική είναι η έλεγχη στην αγορά κρέατος στην Αλεξανδρούπολη, αφού τα μεικτά κλιμάκια βρίσκονται καθημερινά σε κτηνοτροφικές μονάδες, φαγεία και κρεοπολία. Την ίδια ώρα που οι καταναλωτές προγραμματίζουν τις αγορές τους για το γιορτινό τραπέζι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες διενεργούν ελέγχους για την ποιότητα των κρεάτων και εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών στο να εμπιστεύονται και να αγοράζουν μόνο ελεγμένα αμνοερήφια. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά λίγες ημέρες πριν τις γιορτές του Πάσχα. Κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου πραγματοποιούν ελέγχους με σκοπό την προστασία του καταναλωτή. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι έλεγχοι των κλιμακίων εστιάζονται σε χώρους φαγής και διάθεσης των αμνοερυφείων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γίνονται οι έλεγχοι και από κτηνίατρο της υπηρεσίας μας και από γεωπόνους, ειδικά αυτή την εβδομάδα που συνήθως υπάρχουν και κρούσματα σε όλες τις περιπτώσεις, κτηνιατρικές ή τις γεωπονικές, βγήκε συνεργείο και θα βγαίνει και ολόκληρη την εβδομάδα. Συνήθως οι ΜΕΚ κτηνίατροι επικεντρώνονται στο να τα κρέατα, τα σφάγια να είναι από σφαγεία τα οποία είναι οπωσδήποτε ελεγμένα και μπορούν να δεν είναι παράνομα, και οι υπόλοιποι κροσκοπικοί έλεγχοι που γίνονται, καθώς και τιμολόγια. Ελέγχουν δηλαδή για να μην γίνονται παράνομες ελληνοποίησεις. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στα φυτικά προϊόντα από γεωπόνο της υπηρεσίας μας, ο οποίος είναι ένας ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος εκτός από αυτή τη εβδομάδα γίνεται και όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά ειδικά αυτές τις μέρες καθημερινά γίνονται έλεγχοι από το συνεργείο αυτό το μεικτό. Ναι, τους μέχρι τώρα ελέγχουν σύμφωνα με τον Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς βέβαια θέλουμε να επισημάνουμε ότι όλο το χρόνο κάνουμε τέτοιους ελέγχους, ιδιαίτερα όσον αφορά για υπολείμματα φυτικών προϊόντων. Έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα screening όπως λέγεται, και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουμε την υποχρέωση να παίρνουμε ορισμένα δείγματα, αλλά εμείς παίρνουμε συνήθως και πάνω από αυτά για να ελέγχουμε αν υπάρχουν υπολείμματα φυτικών προϊόντων. Και οι κτηνίατροι βέβαια αντίστοιχα δουλειές τις οποίες κάνουν. Όσον αφορά στους καταναλωτές, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις φραγίδες στα σφάγια. Από την άλλη, θα πρέπει να παρατηρούν με προσοχή τα προϊόντα που αγοράζουν και κυρίως να εμπιστεύονται τους κρεοπόλες από τους οποίους προμηθεύονται κρέας όλη τη χρονιά.